Έχουμε έρθει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και έχουμε κατενθουσιαστεί. Μόλις ακούσαμε ότι οι φώκες είναι τελικά δελφίνια, αλλά τελικά είναι φώκες. Ήταν τελικά σωστή η διαπίστωσή τους. Ενώ λέγαμε ότι θα έπρεπε να έρχονται παιδιά του δημοτικού για να βλέπουν τα ζωάκια, διαπιστώσαμε τελικά ότι η ηλικία δεν έχει σημασία, γιατί βρήκαμε και έναν ενήλικα γύρω σε 40 να θέλει να χαϊδέψει μία λίγκα. Λίγκα είναι σαν μία μικρή τίγρη, ας το πούμε. Η οποία του φήμωσε, του έδειξε τα δόντια του. Παρ' όλα αυτά, εκείνο συνέχισε να λέει: Έλα εδώ, να σε χαϊδέψω. Οπότε τελικά η ηλικία δεν έχει σημασία. Έχουμε έρθει να δούμε την παράσταση OK Boomer που παίζει μέσα από αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες Αρχιδιάδης Κωνσταντόπουλος. Παίζουν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Μικρό Παλάς στις 9. Για εσένα που με βλέπεις πρώτη φορά, είμαι η Ευανθία Κριτικού, είμαι μουσικός, vocal coach και τραγουδίστρια και μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί σου μουσικά θέματα, τα τραγούδια μου και κάποιες στιγμές από την καθημερινότητά μου. Δεύτερη μέρα θεάτρου. Αυτή τη φορά ήρθα να δω το φίλο μου και συμμαθητή μου Σταμάτη Πακάκη στην τελενοβέλα που έχει γράψει. Και ποιος δεν έχει δει τελενοβέλα στην εφηβεία του. Μαριμάρα, Εσμεράλδα. Όποιος πει ότι δεν έχει δει, σίγουρα λέει ψέματα. Μία παράσταση με πολύ γέλιο και ανατροπή στην ανατροπή, όπως άλλωστε είναι μια ωραία και κλασική τελενουβέλα. Σε κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Πακάκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Αν περάσατε καλά, έχουμε 4 παραστάσεις και θέλω να το διαδώσετε παντού. Αν δεν περάσατε καλά, θέλω να το πεις στους εχθρούς σου και τα ονόματά τους. Για όσους μας θέλετε, είμαστε στο πρώτο. Φιλιά! Άλλη μία παράσταση λοιπόν που θα δω πριν ανέβουμε Θεσσαλονίκη για τη δική μας παράσταση «Να θυμηθώ να αλλάξω το χρόνο».
Ήρθαμε στο Παλάς για να απολαύσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Κουρί στην παράσταση «Η Εκατομμυριούχος» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Μία φαντασμαγορική παράσταση με πολλά σκηνικά, πολλά κοστούμια και πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Και με ζωντανή ορχήστρα. Εάν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή, άλλωστε είναι δωρεάν και όπως πάντα, σε φιλώ!